Εμένα όντως μου άρεσε ότι έδειξα με Celestials. Δεν είχα καυλώσει όντως αρκετά. Μην το πεις αυτό. Όχι. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Δεν είμαστε πιο κόσμοι. Γεια σας, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Geeking Out. Στο κανάλι το οποίο μιλάμε για ταινίες, σειρές και ό,τι άλλο προκύψει. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία Eternals σε σκηνοθεσία της Chloe Zhao, όπου ακολουθεί μια διάσημη ομάδα της Marvel από 10 υπερανθρώπων ή μάλλον θεανθρώπων, όπου μια αναπάντεχη τραγωδία τους αναγκάζει να ξαναβγούν από τις σκιές και να συναντήσουν τον παλαιότερο εχθρό της ανθρωπότητας, τους Deviants. Θα αρχίσω λέγοντας ότι πήγαμε αρκετά χαμηλές προσδοκίες λόγω των χαμηλών κριτικών και η αλήθεια είναι ότι βρήκα μπροστά μου μια ταινία η οποία έχει αρκετές φιλοδοξίες, κάνει πολύ expand, επιτρέψε μου την αγγλική εδώ πέρα, το σύμπαν της Marvel. Είναι βασικά ένας χαμός από πολύ καλές ιδέες που δεν αναπτύσσονται όπως πρέπει. Οπότε, αν είστε Marvel fan, εγώ θα έλεγα να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε. Και εφόσον έχει ανέβει ο πήχης, πρέπει να είμαστε και λίγο πιο αυστηροί. Δεν είναι για μένα η χειρότερη. Πέρασα καλά. Αλλά υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Έχεις δίκιο. Εγώ πήγα πολύ απελευθερωμένη από τις απόψεις των κριτικών και περίμενα να δω κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν την είδα τη μέρα της πρεμιέρας, οπότε είχα μια επιρροή και από fans που την είδαν, που την είδαν τη μέρα της πρεμιέρας. Άρα πήγες πιο θετικά προκατηλημένη. Ναι, πήγα αντίθετα από σένα. Εγώ πήγα θετικά προκατηλημένη, μην ακούγοντας τους κριτικούς, ακούγοντας τους φαν. Εσύ πήγες αρνητικά προκατηλημένος, ακούγοντας τους κριτικούς και σου φάρει και πιο ευχάριστη ταινία. Μπορεί ίσως γι' αυτό, μπορεί να την είχαν βάσει λίγο στα μάτια μου εξαιτίας των τρέιλερ που είχαν παιχτεί πριν. Είχανε πολύ δυνατό marketing και πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Νομίζω ότι και τα ονόματα ήταν που τράβηξαν και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για την ερμηνεία των χαρακτήρων. Μιας που ξεκινήσαμε για τα πόστερ και για τα τρέιλερ, πρέπει λίγο να μιλήσουμε για τα οπτικά εφέ, τα CGI, τη σκηνοθεσία, γιατί νομίζω ότι παίξανε μεγάλο ρόλο στα τρέιλερ. Η Chloe Zhao νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με το πώς έχει φέρει το πιο κουλτουριάρικο, πιο απλό σκηνοθετικό στυλ της, ας πούμε. Όχι του blockbuster, των εκρήξεων, παιδί μου. Δεν ξέρω, εγώ είδα και λίγο Nomadland εκεί πέρα με τέλειο βασιλέματα και όλα αυτά. Ή το πώς δείχνει το διαστημόπλαιο στην αρχή, τώρα μιλάω για τα πρώτα 10 λεπτά που γυρνάει ωραία και το δείχνει. Ή πώς κατεβαίνουν όλοι συμμετρικά έτσι και κάθονται. Και το CGI ήταν νομίζω, εντάξει, πλέον τη Marvel το CGI τι να πει τώρα. Δεν επιτρέπει καν να είναι μέτριο, έλεος, ας πούμε. Έχει πολύ χαρακτηριστική σκηνοθεσία η Chloe Zhao και φαίνεται και δεν με χαλάει καθόλου. Μ' αρέσει να αναγνωρίζω τον καλλιτέχνη από κάποια στοιχεία που μας δίνει σε κάθε ταινία και η Chloe Zhao το έχει αυτό πάρα πολύ με το scenery, με τα λιαβασιλέματα. Είναι πολύ δυνατή σε αυτό. Έχει δύο post-credit scenes στο τέλος και στο ένα υπάρχει ένα CGI το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Ήταν μια πολύ, πολύ μικρή παραφωνία στο CGI. Συμφωνώ, στην μια mid-credit σκηνή είναι λίγο περίεργο. Αλλά ναι, κατά γενική ομολογία είναι μια χαρά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την πλοκή. Και οι δύο παρατηρήσαμε κάτι, μια περίεργη εναλλαγή στις σκηνές και τι θέλω να πω. Έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ιστορία και για να αποκαλυφθούν μερικά πράγματα πιο μετά, υπάρχει ένα μπρος πίσω, το οποίο γίνεται, το παρατήρησες και εσύ λογικά, πολύ ανορθόδοξα και χωρίς να... Δεν σε έχει προειδοποιήσει, ρε παιδί μου. Οπότε μία πήγαινες στο πότε ζούσαν οι Eternals πριν, μία στο τώρα. Μία ξανά πριν αλλού, μία τώρα. Θα μεγάλαγε λιγότερο αυτό αν ήξερα ήδη τους Eternals. Ακριβώς επειδή δεν ήξερα τους χαρακτήρες, θα προτιμούσα πρώτα να μου δείξει το παρελθόν και να με οδηγήσει σιγά σιγά στο μέλλον για να συνδεθώ και πιο πολύ μαζί τους μες στην ιστορία. Έτσι ανακατεμένα που το πήγαινε, πιστεύω ότι ήταν λίγο σαν σούπα. Μάλλον όταν έχεις να κάνεις με ένα origin story, καλό είναι να το πηγαίνεις πολύ πιο από το μηδέν. Εδώ πέρα απλά στα πετάει πάρα πολύ με στη μούρη. Θυμίζει και λίγο το πώς το κάνει το Justice League. Δεν είναι ψέμα, ενώ. Εντάξει, τους ξέρουμε τους Justice League τους χαρακτήρες. Οπότε βασίστηκε σε αυτό. Εδώ πέρα δεν τους ξέρεις. Είναι λίγο χειρότερο να το κάνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνω το λόγο που το κάνει. Η αλήθεια είναι γιατί ίσως μας ήταν πολύ βαρετό να βλέπουμε γύρω στα 40 λεπτά με 45 αρχαιότητα και μυθολογία που αφορούν πάρα πολύ τους Eternals αυτά. Αλλά από την άλλη θα μπορούσε κάποιες σκηνές να λείπουν. Είχε πολύ περιττές σκηνές πιστεύω και σκηνές που θα έπρεπε να υπάρχουν κατά την γνώμη μου δεν υπήρχαν. Υπήρχε πάρα πολύ exposition και δεν εννοώ την κοσμογονία της Marvel που κάποια στιγμή την εξηγεί.
για το ποιοι είναι οι Celestial και το τι κάνουνε. Με ενοχλεί η σχέση των χαρακτήρων που πολλές φορές δόθηκε μέσω ενός διαλόγου, ενώ θα μπορεί να δεχθεί μέσω μιας σκηνής στο παρελθόν που θα ενδυνάμωνε αυτή τη σχέση. Γιατί είχε περιττές σκηνές και στην ώρα εκείνη θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για να μας δείξει κάποιες σκηνές παρά να μας τις διηγηθεί. Και μιας και ανέφερες στο exposition, υπάρχουν, όπως είπες, αρκετές σκηνές με τους Celestials και δείχνει το τι ακριβώς κάνουν. Η Marvel πάντα αφήνει μερικά κομμάτια σε ταινίες για να διευρυνθεί το σύμπαν της. Και εγώ προσωπικά δηλώνω ευχαριστημένος από αυτό το κομμάτι της ταινίας, ενώ συμφωνώ μαζί σου για τους χαρακτήρες. Μου άρεσε που είδα τους Celestials, νομίζω τους σεβάστηκαν όσο να είναι. Μιας και μιλάμε για την πλοκή, πιστεύω ότι πολλοί κριτικοί δεν απόλαυσαν την ταινία, γιατί διαφημιζόταν αρκετά ως πολύ διαφορετική Marvel ταινία. Και αν το σκεφτείς, και πες μου αν συμφωνείς, κατέληξε να είναι αρκετά Marvel ταινία. Ναι, το μόνο που πιστεύω ότι ξέφυγε λίγο είναι ότι είχε πολύ μικρότερο comic relief σε σχέση με άλλες ταινίες. Πολύ ωραία πάσα το comic relief για να πάμε στους χαρακτήρες. Μιας και μιλάμε για comic relief, έχουμε τον Kingo, ο οποίος συμφωνούμε ότι ήταν ο πιο αστιάτορας της παρέας. Το comic relief δούλεψε πολύ καλά, γελάσαμε όταν έπρεπε να γελάσουμε. Ήταν αρκετά μετρημένα για ταινία της Marvel, η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν νομίζω μετρημένα στα δάχτυλα αυτή τη φορά, που συνήθως δεν ισχύει αυτό και δεν με χάλασε, δεν μου φάνηκε ότι λείπει. Και επειδή το ανέφερες, πιστεύω ότι ο Kingo ίσως ήταν και από τους πιο καλογραμμένους χαρακτήρες. Χωρίς να θέλουμε να δώσουμε πολλά για την πλοκή, γενικά περιστρέφεται γύρω από τον Ίκαρης και τη Σέρση, γιατί θα έχετε δει από τα trailers, γενικά έχουν και ένα love story. Ξεχωρίζουν κάποιοι χαρακτήρες κάποιες στιγμές, αλλά άλλοι όχι τόσο. Ναι, φυσικά. Για παράδειγμα, ο Κίλγαμες με τη Θήνα δεν πιστεύω ότι πήρανε τόσο χρόνο όσο θα τους άρμοζε για να μας δείξουν τη σχέση τη δεμένη που έχουν μεταξύ τους. Το ίδιο εμένα με πείραξε με τον Druid και τη Μακάρη. Μας άφησε να εννοηθεί ότι είχαν μια λίγο πιο ιδιαίτερη σχέση, αλλά όπως αναφέρθηκε πριν λίγο, ήταν με exposition, δεν μας άφησε να το δούμε. Μετά έχουμε και την Άγια, η οποία είναι σαν μητέρα όλων και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός η Σάλμα Χάγεκ και το έκανε πολύ καλά ό,τι έπρεπε να κάνει, γιατί είναι εκεί για πολύ σημαντικά κομμάτια στην ιστορία. Και ο Φέστος, ο οποίος είναι και ομοφιλόφιλος και είναι πολύ καλό που βάζει η Marvel την διαφορετικότητα στις ταινίες της επιτέλους. Ο Φέστος για μένα ήταν από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, πιστεύω ότι τον χειρίστηκαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραίο το feeling της οικογένειας που δημιουργήσαν. Ήταν ο πρώτος χαρακτήρας που βλέπουμε στη Marvel ανοιχτά ομοφιλόφιλος. Και κάπου εδώ να πούμε να μην ξεχάσουμε ότι η Marvel πλέον ανήκει στη Disney, που η Disney έχει ταυτιστεί με την παιδική ηλικία. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό να μπουν τέτοιοι χαρακτήρες. Και να πούμε εδώ πέρα ότι η ταινία έχει και μια ερωτική σκηνή για όποιον θέλει να πάει το παιδί του. Θεωρώ ότι πρέπει να το ξέρει. Είναι η πρώτη φορά στη Marvel πάλι που βλέπουμε ερωτική σκηνή. Βλέπουμε ότι κάνει βήματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό εγώ θα της το δώσω σε αυτή την ταινία, αλήθεια. Όσο για τις ερμηνείες, προσωπικά δεν είχα κανένα θέμα. Νομίζω ότι όλοι κάναν τη δουλειά που διαβάζανε στο χαρακτήρα τους. Αλλά δεν είναι ότι μου έλαμψε και κανείς, ρε παιδάκι μου, να πω «Ουάου, θέλω να τον δω οπωσδήποτε». Και σε άλλη ταινία να πάω να δω το παρελθόν του, ρε παιδί μου, ξέρεις, τι έχει κάνει. Έχω μία μόνο ένσταση σε αυτό που είπες και αυτός είναι ο Kit Harington. Πιστεύω ότι ήταν η παραφωνία των ερμηνεών σε αυτή την ταινία. Δεν ξέρω αν φταίει ότι μπορεί να μην του ταιριάζει ο ρόλος ή αν γενικά πώς συμπεριφέρεται ως ηθοποιός. Τον έχουμε δει κυρίως στο Game of Thrones, εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει κάπου αλλού. Για να τον δω να παίζει λίγο διαφορετικά και πολλές φορές τα βλέμματα και εκφράσεις του μου θύμιζαν Jon Snow. Μιας και ανέφερες στο Game of Thrones, θέλω να πω ότι ο πρωταγωνιστής είναι πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Ίκαρης. Φαίνεται λίγο σαν δυσδιάστατος χαρακτήρας και δεν ξέρω αν του έχουν πει να παίζει έτσι. Θέλω να πω ότι είχε σαν να είχε τρεις εκφράσεις, να ήταν θυμωμένος συνέχεια και δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα γιατί δεν έχω διαβάσει τον Ίκαρης. Δηλαδή, μπορεί ο Ίκαρης να είναι όντως έτσι, ρε φίλε, και να τον αδικώ αυτή τη στιγμή. Είναι καλός ηθοποιός. Τον έχουμε δει σε σοου όπως το Bodyguard, που είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω αν του δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες. Θα πρέπει να διαβάσω το Eternals, παιδιά. Και σε αυτό το σημείο, αν σας άρεσαν οι Eternals ή αν σας τράβηξε το ενδιαφέρον, θα σας πρότεινα να διαβάσετε το Eternals του Neil Gaiman, το οποίο είναι μόνο 6 τευχάκια και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτό διαβάζουμε εμείς Geeking Out αυτή την περίοδο.
Γενικά όμως οι ερμηνείες είναι μια χαρά. Δηλαδή, okay, αναφέραμε μερικά προβληματάκια. Όλοι οι άλλοι νομίζω το κάνουν μια χαρά τέλεια. Με το υλικό που τους δίνεται πάντα, έτσι. Τι άλλο να κάνει ο Ντρούιγκ σε τέσσερις σκηνές. Κλείνοντας, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι η κάθε ταινία έχει υποκειμενική και αντικειμενική άποψη. Και αυτή είναι η άποψή μας. Οπότε γράψτε μας στα σχόλια αν την είδατε και πώς σας φάνηκε σε εσάς η ταινία. Ή αν πάτε μελλοντικά να τη δείτε και το σκέφτεστε ακόμα, τι σας διχάζει. Τελευταίο και κλείνουμε. Σε σχέση με το Shang-Chi και το Black Widow που βγήκανε το 2021, πού την κατατάσσεις? Είναι δύσκολη απόφαση. Εννοείται ότι τη βάζω κάτω από το Shang-Chi. Από τις τρεις είναι αυτή που μου άρεσε περισσότερο. Η Black Widow με χάλασε για άλλα προβλήματα, οπότε δεν ξέρω αν θα την έβαζα κάτω από την Black Widow. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ισοπαλία με την Black Widow, δεν υπάρχει θέμα. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι, 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 θα την κατέτασα σε αυτή την κατηγορία που μέχρι στιγμής για μένα αυτή η κατηγορία είναι η low κατηγορία της Marvel, που σε αυτή βρίσκεται για μένα η Black Widow, η Captain Marvel και τώρα προσθέθηκαν και οι Eternals, δυστυχώς. Ωραία. Είμαι πολύ κοντά σε αυτές τις απόψεις. Γενικά εγώ θα την έβαζα λίγο πιο πάνω από το Black Widow. Και το Shang-Chi, παιδιά, με άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τις καλύτερες origin ταινίες, θεωρώ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα για άλλη φορά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe, μια κοινοποίηση, γιατί όχι. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Geeking Out. Μέχρι την επόμενη φορά.